Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ξυριστικό βίντεο και όχι μόνο. Παιδιά, έκανα τέσσερις δοκιμές γιατί δεν ξέρω, για κάποιο λόγο κόλλησα, δεν μπορούσα να πω την εισαγωγή. Σύμπω έκανα δοκιμές, ξανά έκανα το κλικ και ρύθμιζα το φωτεινό, μία το έκανα σκοτεινό, μία πιο φωτεινό. Άσυχτη, τώρα το ψιλοβρήκα, ας ελπίσουμε όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα εντελώς καινούργια προϊόντα. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω μάλλον από τη μηχανή. Σήμερα μια μηχανή που όταν την είχα πάρει και την είχα δοκιμάσει μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ αποδοτική, πάρα πολύ ωραίο γλυκό ξύρισμα μου έκανε. Οπότε λέω, που σας έχω πει ποτέ δεν ο εξοπλισμός μου είναι σχετικά, είναι φτηνός. Ρόκο Ελέξη σε R41, Big Bruce Razor Rock, φτηνό πινέλο συρφετικό, Maggards. Είδατε το προηγούμενο μου το πινέλο που εντάξει, μου ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Με λαβή Griff Barberi από το Σταύρο Χαρατζή που μου φτιάξε και το θύσανο το Μιούρτον Extra Large. Και είπα, επειδή μου άρεσε τέλος πάντων η μηχανή, θα κάνω μία τελευταία αγορά και τελευταία και ακριβή. Αυτή είναι. Οπότε αναγκάστηκα, την μπήκα σε λίστα αναμονής, μου ήρθε κάποια στιγμή το μήνυμα, το email και την πλήρωσα και μου ήρθε. Οπότε, αν και την έχω παρουσιάσει σε live, αλλά πρώτη παρουσίαση και από το κανάλι μου και επίσημα, ποια άλλη μηχανή από τη Lambda Razors. Έχετε σε αυτό το ωραίο τη βάση το μαόνι. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτή είναι η Αθήνα. Η Αθήνα που είναι ένα κόσμημα. Αυτή η πρώτη παρουσίαση και σου βάζει και σελίδες και σου βάζει και δύο. Ο κατασκευαστής τιμάει την Ελλάδα, μια που είναι Έλληνας, και βάζει Big Astor και με αυτή θα παίξουμε, που είναι πάρα πολύ αφιλεγόμενες λεπίδες. Big Astor. Λένε πολύ, πολύ άγριες, επιθετικές, τραχές και ένα σωρό πράγματα. Θα δούμε τώρα παιδιά, ας ελπίσουμε να μην χαλάσω το βίντεο του σαπουνιού. Σαπούνι τώρα, σαπούνι. Ένα σαπούνι καινούριο. Από πού αλλού, ελληνικό κι αυτό, από τη λεγόμενη την BBS. Το Mystery Forest. Καινούρια σειρά, Artemis Base. Ωραία γραφικά. Ωραίο εξώφυλλο, σκοτεινό. Είναι, λοιπόν, θα σας πω τώρα. Το σαπούνι είναι έτσι, μέσα. Παιδιά, είναι φανταστικό. Φανταστικό. Το βρέχω κιόλας. Πρώτη φορά δοκιμή σε εσάς. Δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτή η βάση. Να το βρέξουμε και λιγάκι. Λοιπόν, λίγα λόγια για το σαπουνάκι. Λίγα για το σαπούνι. Γενικά αυτό το σαπούνι το έκανε η BBS για εμάς τους ευαισθητούλιδες, σε δέρμα. Μου θυμίζει, δεν ξέρω αν πάει αυτό το βιντεάκι καπάκι από ένα άλλο βιντεάκι που έχω κάνει του Χωσέρα, του Ισπανού. Μου θυμίζει του Χωσέρα, όπως έβγαλε και ο Χωσέρα, έβγαλε ο Χωσέρα μια σειρά, τη λεγόμενη την Absolute, που είναι για βέστη επιδερμής μόνο με καθαρά Pure Essentials Oil. Όπως είναι και η BBS έβγαλε για βέστη επιδερμίδα την Artemis Base για ευαίσθητες επιδερμίδες. Λοιπόν, σκονάκι το δεύτερο κινητό μου. Εδώ γράφει ότι είναι και καλά για ευαίσθητες επιδερμίδες όντως. Είναι χωρίς εντελώς στερατικό οξύ. Είναι με καθαρά pure essential oils. Νότες είναι, έχει pine, black pine, palmarosa. Οι πάνω νότες. Οι μεσές νότες έχει fir, imperial fir, Cypress. Οι βάσεις νότες είναι
Vetiver, Patchouli, Musk, Sandalwood, Atlas, Atlas Sandalwood, Red Sandalwood. Λοιπόν, και όπως λέει κιόλας και για το aftershave του, λίγα στατικά. Έχει οργανικό shea butter, tallow beef, organic fresh goat milk. Έχει ρόσα damascus water, potassium. Έχει castor oil, cocoa butter, mango butter, coconut oil, neem oil, soy wax, γλυκερίνη, aloe vera. Έχει πάρα πολλά, έχει πάρα γιαούρτι, Greek yaourt, έχει πολύ ωραία στατικά, αλλά λίγα. Καμιά σχέση με τη tallow και με τη vegan τη σειρά. Όπως λέγει για το aftershave του, το aftershave του έχει 10% λιγότερο αλκοόλ από τα άλλα τα save, από τα άλλα τα aftershave. Είναι αυτό εδώ, Misty Forest. Πάρα πολύ ωραίο, εδώ σου βγάζει πολύ πεύκο, πολύ πρασινάδα. Και όταν μυρίζω εγώ το σαπούνι, θα σας πω, άβρεχτο. Άβρεχτο είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή καμιά σχέση με του Ισπανού που είναι λίγο περίεργα μετά η Σεντελόης. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ έντονο, αλλά σκοτεινό και διαφορετικό από ό,τι έχετε συνηθίσει. Δηλαδή είναι ένα σαπούνι που δεν ξέρω αν είναι για τυφλή αγορά ή όχι. Εμένα τι μου θύμισε, τι μου έβγαζε τώρα. Εμένα μου έβγαζε το μύρισα το σαπούνι όταν ήμουν στρατό το 1996 πάνω στο Κουφόβονο στο 5-12 τάγμα πεζικού και πηγαίναμε για σκηνάκια και πάντα τα σκηνάκια μας πηγαίνανε σε δέντρα μέσα καλυμμένοι για να μας βλέπουν από φωτογραφίες και τέτοια. Εμένα μου θύμιζε αυτό η πρωινή άβρα. Έντονο πεύκο μου έβγαζε, άβρεχτο, χωματίλα, αυτή η πάχνη του εύρου που είχαμε τις πρωινές ώρες που έπεφτε, γιατί μου έβγαζε και μια σαν υγρασία, σαν μια δροσία μου ερχότανε, κάτι τέτοιο μου έβγαζε, άβρεχτο. Λοιπόν, πολλά είπαμε, μου φαίνεται, και θα είναι μου φαίνεται μεγάλο το βίντεο γιατί έκανα δύο παρουσιάσεις. Πάω να βρίξω το προσωπάκι μου, να φορτώσω, Θεός βοηθός, της Big Astor. Εδώ βέβαια έχω και μια 7 ζιλέτ κλοκ πράσινη στη δεύτερη χρήση. Άμα δω ότι πάει να μου χαλάσει παιδιά το βίντεο, γιατί δεν θέλω να μου χαλάσει το βίντεο σε ένα σαπούνι τέτοιο. Αλλά Διονύση, εντάξει, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι και ένα τέτοιο. Αλλά άμα δω ότι μου χαλάει, θα κάνω άμεση αλλαγή με την Big Astor. Γιατί είναι, να, σφραγισμένες είναι. Τις ξεσφραγίζω κιόλας. Πρώτη φορά σε εσάς. Αφιλεγόμενες λεπίδες λένε ότι είναι. Τραχές λένε άλλοι, άλλοι λένε ναι, ότι είναι πάρα πολύ κοφτερές δίχως λόγο και διάφορα άλλα. Παραβλέψουμε το προσωπάκι μας και επανερχόμαστε για πρώτο φόρτωμα και πέρασμα και ξύρισμα. Αφού φορτώσαμε τη λεπίδα μας, βλέξαμε το πρόσωπό μας και τεινάξαμε τον Grave Barbarian με τον Μιούλ τον SETF, ακόμα το μαθαίνω το παιδιά το θύσαμε, οπότε θα με συγχωρέσετε. Πάμε για φόρτωμα με το Mystery Forest Artemis Base από την BBS. Δεν ξέρω καν πώς δουλεύει, πόσο φόρτωμα θέλει και θα δούμε τώρα τι θα δούμε. Λοιπόν, μου φαίνεται παραφόρτωσα, πάμε και βλέπουμε. Ένα καφετή πράγμα είναι, βλέπω και λίγο τις μύτες του πινέλου και πάμε για face ladder κατευθείαν. Mm-hmm.
Εύκολος αφορισμός, όπως βλέπετε. Βοηθάει και το πινέλο. Παρόλο το χωρίς στεατικό οξύ, που το στεατικό οξύ βοηθάει λιγάκι στον πιο εύκολο αφορισμό του. Άφησε μια χαρά. Βλέπουμε μαστιχό λασπόδες μαρέγκα, κλασικά. Εννοείται θέλει νερό. Χαμηλής δομής βλέπω και εδώ πέρα, το σαπούνι ότι είναι. Ωραία, ωραία μυρωδιά έχει, ευχάριστη μυρωδιά. Πρασινάδας, αλλά σκοτεινής πρασινάδας. Η ένταση του δεν μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ δυνατή, σε όσα μας έχει συνηθίσει η BBS. Είναι πιστεύω ένα... τεσσαράκι προς το πέντε. Έκανα προσθήκη νερού. Ωραία παιδιά, ο Μιούλ πραγματικά είναι χάδι. Και εκεί που τον έχουμε στήσει, που έχει backbone, βοηθάει και έτσι να ξελοθρεύει και σκληρά σαπούνια. Θέλω να το δοκιμάσω. Γιατί το πήρα τελικά και το πήρα και σε τάκι, το Ινίζιο της Holy Cow. Το ερωτεύτηκα αυτό το άρωμα. Λοιπόν, νεράκι θέλει, φουσκώνει, βλέπετε, έχει ανοίξει ο θησαυρός και φουσκώνει αρκετά και το βουτάμε εδώ όλο, όπως είναι. Πάρα πολύ χαμηλή ζωμής, ωραία. Πολύ τριχά. Για να δούμε τι θα κάνει. Αν και με το live, είδατε, τα πήρε και θέρισε η Αθηνά, που πολλοί φοβούνται ότι δεν είναι τόσο αποδοτική, αλλά είναι αποδοτική και πολύ θα έλεγα. Παιδιά, εγώ είμαι κομπλέ, δεν το παλεύω άλλο. Θα μπορούσα να σας παιδέψω κι άλλο, αλλά πιστεύω ότι είμαι κομπλέ, δεν ξέρω αν τα πιάνει η κάμερα. Έχει γυαλίσει μαρέγκα. Άντε θα σας κάνω ένα τελευταίο, προσθήκη νερού. Πολύ ωραίος αφρός. Κοιτάξτε. Από πιο μακριά, γιατί θολώνει.
Ωραία βάση κι αυτή. Δείχνει ότι θέλει το νεράκι της. Και αυτή. Και πάμε λίγο να βρέξουμε τη λεπίδα και να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, η αίτα στο σαπουνιό δεν είναι τόσο πολύ δυνατή. Είναι η Artemis, ναι, δεν είναι τόσο πολύ δυνατή. Πιστεύω ότι είναι όντω τεσσαράκι. Δεν είναι τόσο πολύ δυνατή σε σχέση με άλλα τη BBS. Μπορεί λόγω στατικών, λόγω των έλαιων, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι στο AFSR θα το απογειώνει. Λοιπόν, πάμε. BBS Mystery Forest Artemis Base Αθηνά, ελληνικά προϊόντα και Big Astor, όλα ελληνικά. Ακόμα και η Λαβή είναι ελληνική. Μόνο ο Δίσανος είναι ξένος. Πάμε να δούμε τι λέει Big Astor, παιδιά. Δεύτερη μου τέτοια, ξύσμα με την Αθηνά. Μία με το live και μία με αυτό. Πρέπει να συνηθίσω το βάρος σας τώρα. Μπράβο, κοιτάξτε, η Αθηνά. Τα γένια, παιδιά, είναι, πρέπει να είναι 4 μέρες. 4 γεμάτες. Το σαπούνι λοιπόν έχει φοβερή προστασία. Δεν νιώθω λεπίδα. Θα μου πείτε Διονύση με την Αθηνά. Δεν είναι τόσο υποθετική. Αλλά όντως δεν νιώθω λεπίδα και που είναι μπράς που συνήθως κολλάει, γλιστράει. Δεν μου γατζώνει ποτέ. Δεν μου γατζώνει καθόλου. Και με λεπίδα, κοιτάξτε εδώ παιδιά, τρίχα. Ξέρω, για κάποιο λόγο αυτή σαν ένας κουμαδάει. Και είναι συνθετικός. Περίεργο. Εντάξει, η λεπίδα. Έχουν δίκιο μερικοί. Είναι λίγο τραχιά. Λοιπόν, παιδιά, όλα αυτά τα βιντεάκια που βλέπετε πλέον δεν είναι σε φυσικό χρόνο. Για να μην παρεξηγηθώ, τα τραβάω. Τα έχω κάνει να είναι αραιά. Θα τα ανεβάζω σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για να έχω χρόνο να κάνω ξυρίσματα μόνος μου. Συγγνώμη που σας το λέω, ξέρω ότι θέλω να βλέπετε, ξέρω ότι πολλοί θέλετε να με βλέπετε, αλλά δυστυχώς θα πηγαίνουν αραιά τα βίντεο, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσω να συνεχίσω. Διότι πλέον έχω φτάσει σημείο να μην ευχαριστηθεί με τα ξυρίσματά μου. Και δεν το λέω ούτε να κλαίγομαι, ούτε να ξεκινήσω αυτά που έκανα στο παρελθόν, που σας τρόπος του λέγει σας κλεβόμουν, αλλά σας έχω εξηγήσει. Θα τελειώσω εδώ και σας πω.
Εντάξει, Αθηνά, τη δάμασε την Big Castor. Θα τη δοκιμάσω με την R41 την Big Castor και με τη Rockwell, να δω τι συμπεριφορά θα έχει. Όπως σας έλεγα, τα γένια μου βγαίνουν αραιά. Με αποτέλεσμα, ό,τι βίντεο βλέπετε, σχεδόν, όντως είναι σε πραγματικό χρόνο. Άσχετα τώρα που τα προγραμματίζω και τα βλέπετε πιο ωραία. Τα βλέπετε πιο ωραία. Είναι σε πραγματικό χρόνο δικό μου. Δηλαδή, σήμερα θα σας πω την αλήθεια. Δεν πειράζει, θα σας πω την αλήθεια. Σήμερα είναι 3 Δεκάτου, Κυριακή. Πότε κάναμε το live με τον Θάνο και με το Σπίλιο, πριν 3 μέρες, 4. Να το. Αυτό είναι το επόμενο ξύρισμά μου και αυτό είναι βιντεάκι. Οπότε με αποτέλεσμα πλέον, δεν χρειαστεί με ξυρίσματα, παιδιά. Δηλαδή αυτό δεν είναι ξύρισμα δικό μου, μόνος μου. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Είναι ένα ξύρισμα και παρουσίαση για εσάς. Οπότε δεν το ευχαριστιέμαι τόσο απόλυτα. Μπορεί να κάνω χαβαλέ, όχι το προσποιούμε. Είμαι ευχαριστός και το σαπούνι και το ένα και το άλλο. Αλλά θέλω να κάνω και βίντεο. Γι' αυτό θα τα αραιώσω πλέον. Τα βιντεάκια που τα αραιώνω ήδη για να κάνω ξυρίσματα μόνος μου. Αυτό σαν παρέτηση. Πάω να ξεπληθώ και πανέρχομαι. Παιδιά, το σαπούνι είναι φανταστικό. Φανταστική προστασία και γλίστα παρόλο με την μπρας. Η ένταση του λιγάκι είναι στο 4, το συνεχίζω και το λέω. Αλλά είναι ωραία ένταση. Πάμε και πανερχόμαστε για δεύτερο πέρασμα. Αφού ξεπληθήκαμε, πάμε για το δεύτερο face lathering. Με full βρεγμένο πρόσωπο, καμιά φορά πρέπει λίγο να το στεγνώνω γιατί μου φαίνεται. Ωχ, και θα σα πω και κάτι άλλο τώρα. Μου φαίνεται ότι καμιά φορά με full βρεγμένο πρόσωπο, όταν πάω να κάνω το δεύτερο πέρασμα, σπάει τη δομή του σαπουνιού. Βέβαια, η BBS δεν έχει πρόβλημα, δεν σπάει το σαπούνι με τίποτα. Πάμε λίγο σβούριγμα. Λίγο νεράκι και σβούριγματάκι. Παιδιά, πολύ ωραία. Πολύ ωραίο μου βγάζει αυτό το χώμα και Παρίσι μου βγάζει. Σαν να είμαι όντως στα σκηνάκια στον Εύρο. Να μου βγάζει και λίγο χώμα. Πρασινάδα. Σκοτεινιά πάντως, ωραίο σκοτεινό άρωμα. Ωραία, παιδιά, πολύ φοβερή μαρέγκα έχει. Ακόμα και με τα λίγα τεστατικά. Καλά, λίγα δεν τα λες. Κάτι goat milk, Greek γιαούρτι. Είναι εντωμεταξύ πολύ ελαφριά, ξέχασα να το αναφερθώ. Κάθεται πάρα πολύ ελαφριά στο δέρμα. Μου θυμίζει το Χωσέρα την Absolut. Ωραίο, η BBS τολμάει. Η μοναδική ελληνική εταιρεία που φαίνεται που έβγαλε σειρά για ευαίσθητες επιδερμίδες. Μακάρι τις έχουμε. Να πάει καλά γιατί το Χωσέρα δεν πουλάνε. Δυστυχώς δεν πουλάνε το Χωσέρα. Πάμε τώρα που φύγαν τα γένια, τα πρωτά, με δεύτερο πέρασμα με την Big Castor και ο Θεός βοηθός. Παιδιά, μην έχετε αμφιβολία για την Αθηνά. Παίρνει γένια. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι δεν ξυρίζει και τέτοια. Καλά. Δεν
Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ότι η Αθηνά στην Αμερική γίνεται σάλος, γίνεται σκοτωμός για αυτή τη μηχανή. Σκοτώνονται. Σκοτώνονται οι ξένοι. Δεν είναι τυχαίο που έχει τρελές πωλήσεις. Που στην Αμερική έχουν... Έχουνε Blackbird. Έχουν τις Wolfman, αμερικάνικες μου φαίνεται ότι είναι. Έχουν μηχανές να τρώνε. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το σαπούνι. Πολύ ωραία προστασία έχει. Πάρα πολύ ωραία προστασία. Η μηχανή λίγο. Να συνηθίσουμε, παιδιά, το βάρος της. Εντάξει. Τώρα. Εδώ το φάγα. Γιατί θέλω να μιλήσω. Και ήθελα να πω τώρα, η Αθηνά δάμασε την Big Castor ή το σαπούνι. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω από τη φορά. Κοιτάξτε, βλέπετε, τα έχει πάρει. Δεν χρειάζεται να πάω για άλλο. Αλλά επειδή μου αρέσει το σαπούνι, θα κάνω εδώ τώρα επιτόπου. Μπροστά σας. Αυτό. Και πάμε. Ένα τρίτο πέρασμα σταυρότα πάλι. Δεν ξέρω, η Αθηνά σου δίνει το έτσι. Α, τα είδατε, τα πήρε. Τα πήρε, για να μην λέτε ότι δεν τα πήρε, δεν το κάνω σκόπιμα. Σου δίνει αυτό. Θέλω να ξυριστώ κι άλλο. Η Αθηνά σου λέει. Θέλω να ξεριστώ κι άλλο με σένα. Εννοείται ότι ακολουθούμε τις οδηγίες της συντήρησης. Λέει ξέπλυμα εμπόλικο νερό. Αφού ξεπλύνεις, ξαναβάζεις νερό και κρέμα και σαπούνι χεριών. Το αναμειγνύεις και ξεπλύνεις τη μηχανή σου. Και μετά σκούπιμα καλό. Στέγωμα, συναρμολόγηση και επίσης στη θέση της. Για γυάλισμα σου λέει για γυάλισμα οδοντόπουρτσα, αλλά όχι οδοντόκρεμα, όχι οδοντόπουρτσα. Στα χέρια σου οδοντόκρεμα, με νερό, μείγμα και με τα χέρια σου τι καθαρίζεις. Μακρύ βιντεάκι αυτό θα είναι, αλλά πιστεύω αξίζει. Άντε, αφού θα τα ανεβάζω ωραία τα βιντεάκια. Όχι, εντάξει, το πιστεύω είναι εκεί. Άντε να ανέβει και λίγο στο 5. Δεν νομίζω.
νομίζω, επειδή κοιτάξτε, είναι σκοτεινό και σχετικά βαρύ χειμερινό άρωμα. Πιστεύω ότι ήταν 6 ή 7 θα σέπνιγε. Οπότε πιστεύω ο παραγωγός σοφά έπραξε. Και είναι στο 4 το σαπούνι, άντε 5. Γιατί ξέρω ότι θα έρθει το after shave να το συμπληρώσει. Και επειδή σε κάθε καινούριο σαπούνι και after shave θα επανέλθω στο 2 όπως πάντα, παιδιά. Λοιπόν, τελείωσε και το πέρασμα. Πάω να ξεπληθώ. Πάω να. Ναι, όχι. Απλώνω αυτό. Ξεπλένω. Απλώνω αυτό για 5 λεπτά. Ξεπλένομαι. Και στο 10. Αυτό αφήνω 5 λεπτά και στο 10 λεπτό επανέρχομαι για διατυπώσεις post-save και εφαρμογή after-save. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, αφού πέρασε το 10 λεπτό. Παιδιά. Καλά, ποτέ στο σαπούνι του BBS δεν είχα πρόβλημα στο λεγόμενο post-shave του. Στεγνό όσο δεν πάει και πουδράτο και ενυδατωμένο. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω εδώ τη βέρα μου. Έχω παρατηρήσει μερικά βιντεάκια όταν κάνω την εφαρμογή του after-shave και είμαι λίγο αγαρμπίδης. Όπως βάζω το after-shave και κάνω έτσι, κάνω ρεθισμό και κάνω ρεθισμό με τη βέρα μου. Δεν είναι το after-shave που προσθέτω. Λοιπόν, BBS Mystery Forest με 10% λιγότερο αλκοόλ. Όπου εδώ είναι το άρωμα πιο φωτεινό. Στο σαπούνι έβγαζε λίγο πικράδα, λίγο σκοτεινιά. Μάλλον πρέπει να είναι η πλημαρόζα, όπως τη λένε. Λοιπόν, πάμε. Και θα επανέλθω, πιστεύω θα προλάβω γιατί σήμερα είναι να βγω έξω να πάω με κάτι φίλους για λίγο, για κανένα μαμ. Έτσι σαν τσικνοπέμπτη αλλά Κυριακής. Να σας πω, ένταση, διάρκεια και άμα έχει λιπαρότητα ή όχι. Πω παιδιά, εδώ το άρωμα είναι πολύ πιο ξεκάθαρο, βγαίνουνε πάρα πολύ ωραία τα πεύκα, οι πρασινάδες όλες. Οι πρασινάδες όλες δεν πρέπει να είναι εδώ. Εδώ δεν πρέπει να είναι η πλημαρόζα. Που μου φαίνεται είναι λίγο πικράδα η πλημαρόζα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, φωτεινό, ωραίο άρωμα. Ωραίο άρωμα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά παιδάκια μου, δεν σας χαιρετάω. Επανέρχομαι στο διήμερο και τότε σας χαιρετήσω για τελικές διαπιστώσεις. Οι τελικές διαπιστώσεις στο after shave, το σαπούνι τα είπαμε, εξαιρετικό, προστασία φοβερή, γλίστρα φοβερή, συνεχίζει να έχει γλίστρα, αν και όταν ξεπλενόμουν δεν είχε τόσο γλίστρα όσο ξέρετε, η Vegan και η Kronos, αλλά στο πρόσωπο όταν ξεπλενόμουν, αλλά γλίστρα, είδατε η brush, δεν κόλλησε πουθενά, μπαπ, που είναι και brush η Αθήνα. Και πολύ καλή προστασία με την Big Castor. Τη φοβήθηκα. Με αυτά που ακούγονται, τη φοβήθηκα. Θα τη δοκιμάσω και με Rockwell και με Arsenal. Λοιπόν, επανέρχομαι στο 2ωρο. Μαγκές. Λοιπόν, παιδιά, αφού πέρασε το 2ωρο, επιτέλους, στεγνό πρόσωπο. Καθόλου γυαλάδα. Λοιπόν, το άρωμά του με το after-shave πάει γύρω στο πενταράκι. Δεν είναι πολύ ψηλά. Εντάξει, το περίμενα για ένα σαπούνι που είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες. Σε περίπτωση που σας κάψει το άρωμα ή κανένα άλλο συστατικό. Λοιπόν, να έχω να πω μπράβο στα παιδιά στην BBS που σκέφτηκε με τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Πιστεύω, χωρίς να λέω μεγάλα λόγια, κοιτάει κατάματα των Ισπανών στην absolute σειρά του. Που έχει βγάλει και ο Ισπανός στην absolute σειρά για τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Πιστεύω αυτό είναι καλύτερο, με καλύτερα αρώματα. Μπράβο παιδιά, εύχομαι να είναι καλό τάξιδο, να πουλάνε αρώματα, σαπούνια με ευαίσθητες επιδερμίδες, γιατί το Ισπανό δεν πουλούνται, από ό,τι ξέρω, η absolute σειρά, παρόλο που τη βγάζει, όσον αφορά στην Ελλάδα, για να μιλώ βλακίες, στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ισπανία.
πάρα πολύ ωραίο ξεκούραστο δέρμα, ενυδατωμένο, στεγνό, πάρα πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία δουλειά, μπράβο παιδιά. Τώρα, διαπιστώσεις όπως είδατε. Παιδιά, με ξέρετε, εμένα πάντα παραφορτώνω, φορτώστε λιγότερο. Το σαπουνάκι το συγκεκριμένο διψάει αρκετά, θέλει νερό και μπόλικη δουλειά για να το φέρεις εκεί που πρέπει. Και μπορεί και εγώ να σας πω την αλήθεια, μπορώ να μην το φέρω 100% γιατί είδατε πόσο παραφόρτωσα και είδατε τι μακροβούτια έπαιξα. Αλλά το αποτέλεσμα για μένα ήταν καλό, δηλαδή μπορούσα να ξυριστώ έτσι όπως το έφερα το σαπούνι. Αν θα έπαιρνε και άλλο νερό, πιστεύω ότι έπαιρνε και άλλο νερό. Παίζει να παίρνει και άλλο νερό για να φτάσει το 100% το max. Προστασία πάρα πολύ καλή, σε πολύ καλά επίπεδα και γλίστρα. Όπως σας είπα, το νιώθω, η έντασή του έχει πέσει λιγάκι, είναι εκεί στο πενταράκι σταθερά, αλλά υπάρχει σαν άρωμα. Εγώ θα το έλεγα ρε παιδιά, να σας πω την αλήθεια, μύριζα λίγο το φουζέρ και κάποιο άλλο που μοιάζει φουζέρ. Μοιάζει σαν φουζέρ λιγάκι. Είναι χειμωνιάτικο άρωμα. Είναι χειμωνιάτικο καθαρά. Και βαρύ. Φουζέρ, να το πω, σκοτεινό για μένα άρωμα. Αρκετά σκοτεινό άρωμα. Ωραίο. Όπως το λέει κιόλας. Misty Forest. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Οπότε, να παρουσιάσω τα προϊόντα και να κλείσω. Από την BBS, Artemis. Σειρά για ευαίσθητες επιδερμίδες. Misty Forest. Πάρα πολύ ωραίο. Aftershave με 10% αλκοόλ, Misty Forest, όπως και αυτό που είναι χωρίς καθόλου στεατικό οξύ. Από την Grey Barberia και το Σταύρο Χαρατζή, η Λαβή και Mule Extra Large ο Θύσανος. STF, πάρα πολύ ωραίο Θύσανος, πάρα πολύ ωραίο ευκολοδούλευτο. Σε πρώτη χρήση Big Castor, πάλι καλά, με πήγε καλά, δεν έκανα κοψίματα, πάρα πολύ καλή. Θα τη δοκιμάσω και στη Rockwell και στην Ars Arena εδώ. Μηχανή τώρα Αθηνά, την έχω λύσει δυστυχώς. Μισό λεπτό. Να τη δέσω λιγάκι και να την αφήσω να στεγνώσει γιατί θέλει στέγνωμα. Η Αθηνά, το κόσμισμα που πρώτη φορά με έχετε δει, κάνω τρίτο πέρασμα έκανα. Και όχι αυτό, όχι γιατί η Αθηνά δεν τα πήρε, όπως είδατε, τα πρώτα γένια, τα πήρε κατευθείαν 4 ημερών γένια. Είναι φοβερή, αποτελεσματική μηχανή. Pop. Πάρα πολύ ωραία. Έχω πάθει την πλάκα μου. Έκανα καλή επιλογή που την αγόρασα. Απλώς είναι κόσμημα η Αθηνά. Σου λέει, θέλω κι άλλο ρε φίλε, θέλω κι άλλο πέρασμα. Αλλά εντάξει, όπως σας έχω πει, εγώ δεν κάνω ποτέ κόντρα. Έκανα τρίτο πέρασμα, σταυρώτα ξανά. Πάρα πολύ ωραία μηχανή, φοβερή μηχανή. Είναι ακόσμημα, είναι σαν να έχεις μια γκομενάρα τώρα και σου λέει θέλω να με πας με το κάμπριο ρε φίλε, έτσι, με το κάμπριο να πάρει αέρα τα μαλλιά μου. Τέτοια είναι η Αθηνά, κάπως έτσι είναι η Αθηνά. Γουστάρω πάρα πολύ. Αυτά, ευχαριστώ που με είδατε για άλλη μια φορά, ευχαριστώ που σχολιάζετε και τέτοια, όπως σας είπα. Τα βιντεάκια θα είναι αραιά, θα ανεβαίνουν για να ευχαριστιέμαι να κάνω κι εγώ ξύρισμα και το λέω για ποιο λόγο, για να μην χάσω το ενδιαφέρον μου όσον αφορά τα βιντεάκια και τις παρουσιάσεις. Οπότε ελπίζω να με καταλάβετε που θα ανεβαίνουν πιο αραιά τα βιντεάκια για να μπορώ να κάνω κι εγώ ξύρισματα μόνος μου για να τα ευχαριστιέμαι και να είμαι διάθετος να σου παρουσιάζω πάντα και όταν είναι να κάνω βίντεο να σου παρουσιάζω ωραία βιντεάκια και διάθετα και ξυριστικά βίντεα και όχι μόνο αυτό. Οπότε σας καλοβραδίζω γιατί ήδη είναι η ώρα 8 να βγω με τα φιλαράκια μου να ετοιμαστώ και να πάω για μια μασαμπούκα κυριακάτικη να ανανεωθούμε λιγάκι και να πάει καλά η Δευτέρα. Αυτά παιδιά, μέχρι το επόμενο ξυριστικό βίντεο και όχι μόνο και όπως λέω πάντα, πάντα με υγεία παιδιά. Χωρίς υγεία δεν πάμε πουθενά. Αυτά. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.